τελευταία στην πασαρέλα μας για σήμερα, το κορίτσι που έφτασε στην πρώτη θέση της κατάταξης στο προηγούμενο επεισόδιο, δηλαδή η Άννα Παπαχρήστου. Άλλη διάθεση, άλλος αέρας, άλλο ύφος, πολύ συγκεντρωμένη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά πλέον, Άννα. Δεν έχετε άδικο. Δηλαδή, ξέρω, έτσι δηλαδή, είναι πραγματικά το outfit σήμερα. Είμαι εγώ. Ναι. Είμαι εγώ. Okay. Αλήθεια. Εντάξει. Σήμερα θα σας πάω στη Σιγκαπούρη. Συγγνώμη. Σιγκαπούρη θα πάμε, ναι. Όντως. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πολύ μακριά έφτασε και την επανασύνδεση. Στοιχεία από την ιστορία τώρα είναι αληθινά. Λοιπόν, θα αρέσουν σας πω τώρα. Πάρα πολύ αληθινές ιστορίες, τρελαίνομαι. Ωραία. Το αγόρι μου βγήκε με μία άλλη influencer. Αυτό είναι casus belli. Το έκανε. Το έκανε αυτό. Μαλώσαμε, χωρίσαμε. Ναι. Και μετά εγώ, επειδή με πιάνουν τάσεις φυγής, ναι, και έχω και πραγματικά φίλους στη Σιγκαπούρη, α, έχω κλείσει να φύγω, έχω φύγει. Έχουν περάσει 5-6 ημέρες και έρχεται η Σιγκαπούρη να με βρει. Α, γιατί το μετάνιωσε. Το μετάνιωσε και είναι να πάμε σε ένα πανάκριβο εστιατόριο. Ναι. Τι να σας λέω τώρα, τόνους, τόρο, Wagyu, τα πάντα. Και είναι, δηλαδή έχει αρχίσει, αγχώνεται, ναι, τον βλέπω, έχει δρώσει και είναι έτοιμος και να κλάψει λίγο. Ο γλυκός μου. Ναι. Εκεί έχει ζέστη, μη με πείτε κάτι για πανοφόρη. Αυτό μόνο. Έχει άλλο κλίμα. Συγγνώμη. Θέλω να βαθμολογήσετε. Σε σένα άρεσες πολύ, στην Κατερίνα την Πεφτίτση, όχι. Ouch. Βρεάνα μου. Ναι. Αλήθεια τώρα. Τι. Τι είναι προ... Τι είναι αυτό το παπούτσι με αυτό το ρούχο. Πού ακριβώς μπορεί να ταιριάξει το χρώμα αυτό που βλέπω κάτω στα πόδια σου, με την υφή, το σχέδιο, το χρώμα του ρούχου που φοράς πάνω. Που μπορεί να πλησιάσει έστω. Δεν ξέρω. Είναι, τι να πω, το παπούτσι έχει τρομερά την ίδια ένταση, το κάτω μέρος, με την ένταση που έχω δώσει στο πάνω μέρος. Για μένα υπάρχει απόλυτη ισορροπία, δεν ξέρω πραγματικά τι υπάρχει, λες. Υπάρχει, εννοείται, δεν ξέρω. Μήπως χρειάζεται να διαβάσει λίγο παραπάνω για τη μόδα. Μπα, δεν θέλω, αν αυτό είναι η μόδα πρέπει να που πρέπει να διαβάσω, ευχαριστώ. Μήπως πρέπει να δεις τα runway, τα τελευταία, Vogue λίγο. Τώρα φολ και φθινοπορεινά. Κοίταξε, προτιμώ να μένω αδιάβαστη αν αυτό είναι που μας προτείνουν στην τελευταία Vogue και στα runways που λες. Το φόρεμα είναι τεράστιο. Σου είναι τεράστιο, δηλαδή... Το φόρεμα είναι extra small. Ναι, η μέση σου, αυτό που βλέπω εδώ πέρα, δεν σου κάνει καθόλου καλό. Είναι το πατρόν του ρούχου έτσι, τι αγάπη. Τι να κάνω, αγάπη. Είναι το ρούχο έτσι, έτσι. Αυτό δεν είναι βλέπω μεγάλο. Δεν είναι μεγάλο πάνω μου. Άκουσε. Εμένα αυτό που φορά στο φόρεμα μου θυμίζει αλουμινόχαρτο χρυσό. Τυλιγμένο έτσι, κακοφτιαγμένο κιόλας πάνω σου, στη φούστα. Δεν έχει σωστό fitting στη μέση. Το παπούτσι όλο το αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Είναι μπορώ, αλήθεια σου λέω, είναι πολύ κακό αυτό που βλέπω από εδώ. Ωραία, και Κατερίνα, άκουσε με λίγο, ναι, άκουσε με λίγο. Εγώ έτσι όπως έχεις ντυθεί εσύ σήμερα, δεν θα τα βάζα ποτέ αυτά δεν τα ρούχα. Δεν είπα να ντυθείς. Δεν τελείωσα, εντάξει. Όμως, ξέρω ότι είσαι εσύ έτσι, είναι το στυλ σου αυτό και σε βαθμολογώ σύμφωνα με το δικό σου το στυλ. Μπορείς να πεις αν το έχεις κάνει αυτό σήμερα με μένα. Ναι, αγάπη μου, γενικά γιατί εσύ το δεν έχεις είσαι κάνει αυτό. Εγώ είμαι αυτό. Είμαι αυτό. Είμαι τελείως αυτό. Καμία επαφή με αυτό. Στις άλλες εικόνες μου με έχεις βαθμολογήσει για αυτό που είμαι. Ναι. Δεν με έχεις βάλει ποτέ. Γιατί εγώ ποτέ δεν θα ντυνόμουν όπως εσύ. Ακριβώς. Ποτέ, ποτέ. Μα και εγώ αλλά δεν θα ντυνόμουν όπως... αυτό. Δεν θα ντυνόμουν κι εγώ όπως δίνεις εσύ. Αυτό που κολλάει τώρα που συζητάμε όμως. Πώς δεν κολλάει. Πρέπει να βάλω μια βαθμολογία η οποία κρίνει το look σου. Και το look σου σήμερα για μένα είναι. Κακό.
Okay. Εγώ την επόμενη φορά που θα σε δω, θα πω θα το φορούσα, όχι. Αγαπητοί, δεν σε βαθμολογήσω σύμφωνα με αυτό, θα σε βαθμολογήσω. Ακούς τι λέω. Λέω ότι εγώ δεν θα φορούσα καμία εικόνα σου. Αυτή η εικόνα σου σε σχέση με άλλες εικόνες που έχεις φέρει είναι πολύ κακή για εμένα, για την αισθητική μου. Όχι ότι θα το φορούσα ποτέ. Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε φορά οι κριτές να με βάζουν υψηλότερους βαθμούς από ότι με βάζουν τα κορίτσια. Κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά, όμως. Δεν ξέρω. Γιατί, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει. Είμαστε εντάξει στα backstage. Ωραία, δεν αυτό κάτι. Είναι καλό. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ναι, με μπερδεύει, ειλικρινά. Μπορεί να μου πάρει ένα καθρέφτη και δες. Τι να σου πω. Θα σου δούμε τι θα πούνε οι κριτές τώρα, Νούλα μου. Εντάξει. Δύο είναι ο μέσος όρος. Οκ, okay, ευχαριστώ. Έλα, άντε, πήγαινε. Τι τώρα. Αισιόδοξα, σε παρακαλώ πολύ. Αισιόδοξα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει με στην Κριτική Επιτροπή.